Περνάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα, το οποίο θα έχει έτσι και μία ευρύτητα όπως σας είπα, διότι θα ξεκινήσουμε με ένα από τη Σύρο το πρώτο ερώτημα, αλλά έχουμε και άλλα ερωτήματα όσον αφορά και άλλα νησιά, γιατί στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, ο κύριος Γιώργος Λεονταρίτης. Καλό πρωινό κύριε Λεονταρίτη, καλή χρονιά. Καλημέρα σας κυρία Μαύρου. Καλή χρονιά, γιατί είναι η πρώτη φορά που τα λέμε το 2020. Ελπίζω και το εύχομαι από την καρδιά μου να είμαστε καλά για να τα λέμε πολύ τακτικά για πολλά χρόνια. Βέβαια. Και πολλές ευχές σε όλο τον κόσμο. Στον καθένα προσωπικά, για προσωπική ευτυχία, οικογενειακή και ό,τι καλύτερο κάνει ο καθένας στη ζωή του. Μάλιστα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά είχατε μία πολύ θετική εξέλιξη. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Από την αξιοποίηση δηλαδή του κληροδοτήματος Άνης Κουτσοδόντη προς την εταιρεία Κυκλαδικών. Εσείς είστε και πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του κληροδοτήματος, έτσι δεν είναι? Αλλά νομίζω είστε και γενικότερα για όλα τα κληροδοτήματα υπεύθυνος, σαν αντιπεριφερειάρχης εννοώ. Ναι. Καταρχήν, επειδή ενδεχομένως να μην γίνεται αντιληπτό το τι συμβαίνει με τα κληροδοτήματα, γιατί στα υπόλοιπα νησιά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η έκταση από ύπαρξη κληροδοτημάτων. Ναι, τα υπάρχουν κληροδοτήματα, αλλά όχι σε αυτή την έκταση, ναι, προφανώς. Ναι. Την Ερμούπολη ειδικά, αυτό είναι ένα φαινόμενο πολύ ευρύ. Ναι, διότι πάρα πολλά κτίρια, μεγάλα νεοκλασικά κτίρια, πλούσιων οικογενειών του παρελθόντος, έχουν παραδοθεί στην διαχείριση της τοπικής κοινωνίας, την οποία εκπροσωπεί ο εκάστοτε αντιπεριφερειάρχης, ο δήμαρχος και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά τέτοια νεοκλασικά κτίρια μέσα στην Ερμούπολη, όπως σας προανέφερα, που έχουμε την διαχείριση. Ναι. Και αναρωτιέμαι, κύριε Λεονταρίτη, πριν πάμε, θα μου πείτε βέβαια κι εσείς, αυτή η δυνατότητα που έχει αυτό το τρίπτυχο, αν θέλετε, των φορέων που έχουν αναλάβει τη διαχείριση και την έχουν διαθέσει αυτή τη διαχείριση οι κληρονόμοι, πώς μπορεί εύκολα να βρει ένα δρόμο για να αξιοποιηθούν, όπως έγινε τώρα με το Κυκλαδικόν? Και νομίζω ότι είναι μεγάλο επίτευγμα, έτσι, γιατί έχουμε δει αυτά τα κτίρια, λίγος πολύ όλοι οι Κυκλαδίτες έχουν επισκεφθεί την πολύ όμορφη Ερμούπολη και έχουν δει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται πάρα πολλά κτίρια νεοκλασικά. Ναι, κοιτάξτε, η Διοικούσα Επιτροπή αυτών των κληροδοτημάτων έχει δύο σημαντικές δεσμεύσεις. Ναι. Η πρώτη είναι η ίδια η Διαθήκη, η οποία καθορίζει την λειτουργία των κληροδοτημάτων, έτσι, την αξιοποίηση μάλλον της περιουσίας των κληροδοτημάτων. Και το δεύτερο πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως ιστορικά μνημεία, οπότε υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, και εκεί έχουμε την αρχή και το τέλος αυτών των κτιρίων. Εξού και η επιστολή σας προς την Υπουργό Πολιτισμού για αυτά τα θέματα, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Άρα η κάθε διοικούσα επιτροπή θα έπρεπε να προσπεράσει αυτά τα δύο προβλήματα για να μπορέσει να τα αξιοποιήσει. Μάλιστα. Εμείς κατορθώσαμε μέσα από κάποιες κινήσεις που ξέφυγαν από τη συνηθισμένη διαδικασία αντιμετώπισης της αξιοποίησης αυτής της περιουσίας, προσεγγίζοντας με έναν τρόπο καθαρά τεχνοκρατικό και με οικονομική διάσταση, αλλάζοντας κάποιους όρους, να παραχωρήσουμε ένα πολύ σημαντικό εμβληματικό ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλη, στο κέντρο της Ερμούπολης, στον ιδιωτικό τομέα. Να έρθουμε σε μια τέτοια συμφωνία που το πλέον μια εταιρεία η οποία συστάθηκε και αποτελείται από μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία και έναν ελληνοκαναδό επενδυτή να το πάρει, του το παραχωρήσαμε για να το αξιοποιήσει, διότι επί μισό αιώνα αυτό το κτίριο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο της Ερμούπολης, παρέμενε εγκαταλελειμμένο. Ναι. Και είχαμε το φόβο, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι αν δεν κατορθώναμε να βρούμε έναν τρόπο για να το παραχωρήσουμε, τα επόμενα χρόνια δεν θα μιλούσαμε πλέον για κτίριο, θα μιλούσαμε για οικόπεδο μέσα στην πλατεία Μιαούλη, ενός κτιρίου το οποίο πραγματικά είναι εμβληματικό και το οποίο θα ήταν καταστροφικό για την ανάπτυξη της Ερμούπολης, αλλά και εγκληματικό απέναντι στην αρχιτεκτονική μας κληρονομία. Να υποθέσω, κύριε Λονταρίτη, ότι η εν λόγω εταιρεία πρώτα διασφάλισε, αν θέλετε, ότι θα μπορεί να κάνει τις εργασίες που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί είπαμε,
υπάγονται όλα αυτά στο, είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού κυρίως, οπότε αυτό σημαίνει δυσκολίες όπως έχουμε δει. Τεράστιες δυσκολίες. Ναι. Η αλήθεια είναι κάπου μεταξύ στη μέση. Δεν διασφάλισε ακριβώς και δεν πήρε εγγυήσεις για το πότε θα εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Μπορέσαμε όμως να αποσπάσουμε δύο επιμέρους άδειες που μπορούν να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στο κτίριο και να αναμένουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα και την έκδοση της οριστικής άδειας για να μπορέσει να αναπαλαιωθεί το κτίριο και να γίνει ένα κόσμημα όχι μόνο για την Ερμούπολη. Πραγματικά είναι ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Θα είναι ένα κόσμημα για οποιονδήποτε επισκέπτεται και βλέπει αυτό το κτίριο αναπαλαιωμένο και ελπίζουμε με βάση αυτό την παρέμβαση να αποτελέσει μια πιλωτική παρέμβαση για να μπορέσουν να έχουμε παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα κτίρια της Ερμούπολης. Μάλιστα. Βέβαια, το ακριβώς επειδή θα στην ουσία θα ανακαινιστεί πλήρως, υποθέτω, γι' αυτό είναι και συμβολικό το τίμημα το οποίο δίνεται, έτσι. Είναι για 49 έτη και είναι στα 1000 ευρώ. Το τίμημα είναι το ακριβώς μηνύο. Αυτό, το μηνύο μάλιστα, είναι ναι. Όπως θα λέτε, αλλά είναι, αυτό το τίμημα είναι ακριβώς, ερμηνεύει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι εμείς ως Διοικούσα Επιτροπή προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στη σημερινή εποχή και όχι σε αυτά που περιέγραφε η Διαθήκη των παραχωρητών, οι οποίοι προσδιορίζαν τον τρόπο διοίκησης των κληροδοτημάτων, ναι. Διότι αυτές οι διαθήκες έχουν γραφτεί πριν 100-120 χρόνια. Mm-hmm. Και τότε οι οικονομικές συνθήκες και οι ανάγκες και οι νόμοι ήταν διαφορετικοί. Ο αγώνας ο μεγάλος ήταν λοιπόν να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε αυτές τις διαθήκες στη σημερινή εποχή και να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την επένδυση με οικονομοτεχνικά στοιχεία. Ναι. Ποια ήταν η βασική φιλοσοφία μας? Η φιλοσοφία δεν ήταν το μηνιαίο ενίκιο, αλλά η προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση του ακινήτου για την πόλη και την τοπική οικονομία. Ναι, ναι μεν είναι 1000 ευρώ και κάποιος θα πει μα ένα εμβληματικό ακίνητο 1000 ευρώ στην πλατεία της Ερμούπολης. Δεν είναι όμως έτσι, διότι ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος και το έχει υπογράψει και μέσα στο συμβόλαιο παραχώρησης να επενδύσει τουλάχιστον 5.400.000. 3.800 γνώριζα. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι. Το έχω τώρα στο μυαλό μου και άλλα νούμερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι 3.800. Ναι. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά σε συμβόλαιο μεταβίβασης, διότι είναι ρήτρα ουσιαστικά. Μάλιστα. Είναι το μίνιμουμ που πρέπει να επενδύσει ο επενδυτής για να το κάνει όπως του περιγράφεται μέσα στο συμβόλαιο, mm-hmm. ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, 14 σουίτες, στο κέντρο της πόλης. 1800 τετραγωνικά μέτρα σύνολο, πολύ μεγάλο οίκημα. Πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Θα είναι 14 σουίτες πολυτελείας και οι χώροι με σάουνα και όλοι οι υπόλοιποι χώροι εστίασης, mm-hmm. καφετέρες, και αυτή θα είναι επίπεδο αναλόγου του πεντάστερου ξενοδοχείου. Βέβαια. Άρα δεν είναι 1000 ευρώ. Η προστιθέμενη αξία του που θέλω να συμπεριγράψω σε 10 δευτερόλεπτα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό το ακίνητο αυτή τη στιγμή, εάν ερχόταν και τον νίκιαζε η κυρία Δανάη Μαύρου, με 5.000 ευρώ το μήνα, το κληροδότημα θα είχε το χρόνο 60.000 ευρώ έσοδα. Ναι. Εντάξει, ωραία. Ο επενδυτής όταν ολοκληρώσει την επένδυση θα πρέπει το λιγότερο να δουλέψουν 25 με 30 άνθρωποι σε αυτό το κτίριο, mm-hmm. δεδομένου ότι θα δουλεύει 12 μήνες το χρόνο. Και θα είναι και πολυτελείας οι παροχές, οπότε οπωσδήποτε. 30 μεροκάματα, 30 μισθοί με μέσο όρο, 1500 εγώ σας λέω μαζί με τα ένσημα, διότι και αυτά στο κράτος πάνε, σε εμάς επιστρέφουν. Ναι. 30 επί 1500 έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα είναι. Mm-hmm. Είναι... Έτσι, αν το βάλουμε σε 12μηνη βάση, είναι περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Ναι, 450.000. Ναι. Μπράβο. Περίπου σας λέω μισό εκατομμύριο ευρώ, διότι θα έχει και η ΔΕΗ να εισπράξει, θα έχει και ο Δήμος να εισπράξει από την ίδρυψη, γι' αυτό σας λέω μισό εκατομμύριο βέβαια, ευρώ. Βέβαια. Αυτό λοιπόν, εάν το μεταφράσουμε δια του 12, έτσι βγαίνει το μηνιαίο ενίκιο απέναντι στην πόλη. Ναι, αλλά γιατί θα έχει και έσοδα όμως. Θα έχει και τα 12.000 έσοδα. Όχι, θα έχει έσοδα ο επενδυτής. Ο επενδυτής, αυτό είναι έτερον ερεκάτερον. Εγώ ναι. κοιτάζω, εγώ ως πρόεδρος κληροδοτήματος, αυτή τη στιγμή θέλετε να δείτε το όφελος. Το ναι. συμφέρον ναι. που θα έχει το κληροδότημα που αυτή τη στιγμή έχει μηδέν έσοδα και, το και ένα κτίριο που καταραίει, ενώ αύριο θα έχει έσοδα και ένα αξιοποιημένο ακίνητο του οποίου τη συντήρηση αναλαμβάνει πλήρως ο επενδυτής, mm-hmm. και βλέπω ότι το νησί από την ύπαρξή του και μόνο
θα έχει μισό εκατομμύριο έσοδα από τους μισθούς των εργαζομένων που θα είναι εκεί και από τα υπόλοιπα που θα εισπράττει ο Δήμος και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Και σε αυτά το μισό εκατομμύριο θα πρέπει να προσθέσουμε και τα χρήματα τα οποία θα αφήνουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα επισκέπτουν το ξενοδοχείο και στην επιχείρηση και στην πόλη. Άρα αυτό το 1000 ευρώ είναι καθαρά συμβατικό μόνο και μόνο για να υπάρξει αυτή η συμβατική σχέση. Τα έσοδα για την τοπική κοινωνία και το κληροδότημα είναι πολλαπλάσια. Και να τονίσω ότι και όλα τα έξοδα αναλαμβάνει ο επενδυτής, έμφυα, εφορία, είναι όλα υποχρέωση δικά του επενδυτή. Και τώρα ακούσαμε έτσι την ώρα που υπογράφηκε και αυτή η σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών, ότι μια πολύ αισιόδοξη, οφείλω να πω, εκτίμηση για την έναρξη λειτουργίας όταν όλα πάνε καλά και ολοκληρωθεί αυτή η ανακαίνιση για το Πάσχα του 2021, δηλαδή επί της ουσίας σε ένα χρόνο. Μου φαίνεται μικρό το διάστημα, δεν σας το κρύβω, ναι, με την έννοια ότι δεν έχουν ακόμη ούτε η οικοδομική άδεια δεν έχει εκδοθεί, με αυτή την έννοια. Το Πάσχα του 2021 έγινε με βάση την πρόβλεψη ότι θα μπορέσουμε να έχουμε την οικοδομική άδεια εντός του καλοκαιριού. Μάλιστα. Από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και μετά να τρέξουν όλα ώστε να προλάβουν. Μετά έχουμε βάλει ως χρόνο περαίωσης 18 μήνες με ρήτρα. Ναι. Αλλά πιστεύουμε όλοι ότι θα είναι πολύ πιο σύντομο το χρονικό διάστημα, διότι ένας εκ των δύο μετόχων της εταιρείας που ανέλαβαν αυτό το κτίριο της Άννης Κουτσοδόντης είναι μια πολύ μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται σε αναπαλαιώσεις και σε κατασκευαστήριο, μάλιστα, ναι, η οποία είναι ένας εκ των δύο μετόχων. Μάλιστα. Άρα εδώ θα έχουμε να κάνουμε πλέον και με μια εταιρεία η οποία είναι η ίδια μέτοχος και η ίδια έχει κάθε όφελος, κάθε συμφέρον να ολοκληρώσει την κατασκευή το συντομότερο δυνατόν. Ναι, σίγουρα. Δεν θα έχουμε να κάνουμε οποιονδήποτε εργολάβο. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένα υπέρ, σίγουρα, 100%. Και με την εμπειρία που έχει και με το ανθρώπινο δυναμικό που έχει τα πάντα. Βέβαια. Να ρωτήσω τώρα. Και εντάξει, όσον αφορά αυτό το κληροδότημα, είναι εμβληματικό το ίδιο. Είναι σε πολύ συγκεκριμένο, επίσης πολύ σημαντικό σημείο στην πλατεία Μιαούλη. Να ρωτήσω τώρα, πώς βλέπετε την πορεία των άλλων κληροδοτημάτων? Είναι κρίμα πραγματικά να περνάει κάποιος και να βλέπει... δηλαδή, καλά, θεωρώ ότι εσείς οι ίδιοι εκεί, και δεν είναι μόνο αυτό, έχει να κάνει και με το σχέδιο πόλης. Θυμάμαι ότι, για παράδειγμα, η επικεφαλής δημοτικής παράταξης σήμερα και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου Ερμούπολης, η κυρία Μαρία Καζαντζάκη, είχε θέσει ζητήματα κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο που αφορούσαν το πώς θα εξελίσσονται τα ζητήματα τα πολεοδομικού τύπου στον ιστορικό τόπο της Ερμούπολης, ότι δηλαδή δεν διασφαλίζονται κάποιες δυνατότητες αξιοποίησης αυτού του χώρου. Και εσείς επίσης στείλατε μια επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού που λέτε αυτό το πράγμα στην ουσία. Δεν γίνεται να μην μπορούν να αξιοποιηθούν κάποια κτίρια. Η Ερμούπολη, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος, ναι, και διέπεται από μια τελείως διαφορετική νομοθεσία. Πολύ πιο αυστηρή, έτσι, αυτό εννοούμε. Αυστηρότατη, ναι, αυστηρότατη. Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα όμως, πέρα από την πολύ αυστηρή νομοθεσία, η οποία ορισμένες φορές υπερβαίνει και τα όρια της αυστηρότητος, θα έλεγα, της πολεοδομικής αυστηρότητος, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν απίστευτα χρονοβόρες διαδικασίες για να απαντήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι όλες οι άδειες πρέπει να περνούν από το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, να απαντούν στον εκάστοτε ετούντα την οποιαδήποτε παρέμβαση σε κτίριο. Μάλιστα. Μιλάμε για χρόνια. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οποιοδήποτε επενδυτής θέλει, ή και ιδιώτης ο ίδιος, και εγώ αν θα είχα ένα τέτοιο διατηρητικό, ναι, καταλαβαίνω, ναι, αν θέλω να κάνω την οποιαδήποτε παρέμβαση για να σώσω το κτίριο πρώτα απ' όλα, όχι μόνο για να το αξιοποιήσω, mm-hmm, χρειάζομαι χρόνια να περιμένω την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία πολλές φορές θα έρθει, θα ανακαλυφθεί εκ των υστέρων ότι κάτι λείπει, θα πρέπει να επιστρέψει, κάτι το οποίο οδηγεί αυτά τα κτίρια στην κατάρρευση. Ναι. Στην Ερμούπολη έχουμε, με βάση μια καταγραφή που είχε γίνει το 2009, 1290 ακίνητα μέσα στην Ερμούπολη. Μάλιστα.
τρομακτικός ο αριθμός. Mm-hmm. 1300 κτίρια στα οποία για να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να περιμένουμε το πότε το Υπουργείο Πολιτισμού θα αποφασίσει να απαντήσει στο οποιοδήποτε αίτημα για παρέμβαση. Mm-hmm. Πέρα από αυτό. Και να σας πω κάτι, αυτό εξηγεί τελικά και το εξής, ότι έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα ήθελαν να επενδύσουν και σε τουριστικές μονάδες κλπ. Αλλά αυτό φαίνεται ότι φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο για όποιον θέλει να το επιχειρήσει. Λογικό. Λογικό. Ναι. Κανένας επενδυτής δεν κάνει κάτι χωρίς να γνωρίζει ποια θα είναι η έκβαση της επένδυσής του ή αναμένοντας 3 και 4 χρόνια mm-hmm. την όποια απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία δεν γνωρίζει και ποια θα είναι. Ναι, ναι. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι και κάποιες επιτροπές, οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία ότι θα συσταθούν ειδικά για την Ερμούπολη, δεν έχουν συσταθεί. Μάλιστα. Μιλάμε για χρόνια τώρα. Το γνωστό δημόσιο, ναι. Για χρόνια είναι εγκληματικό. Οι επιτροπές όμως θα είναι συμβουλευτικές εν τέλει και δεν νομίζω ότι θα δώσουν και την απόλυτη λύση. Γιατί το να υποβάλει η όποια επιτροπή στο Υπουργείο, στην αρμόδια υπηρεσία κάθε φορά την άποψή της, επί της ουσίας δεν είναι τελεσίδικο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πάλι θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα για το θέμα των επιτροπών και για το Υπουργείο Πολιτισμού, όμως επειδή είναι τεχνικά θέματα, ναι. Πιστεύω ότι okay. θα κουράσουμε λίγο τις ακροατές. Βεβαίως, όχι. Θα πούμε το εξής. Απλά νομίζω ότι ούτε οι επιτροπές, ακόμη και αν είχαν συσταθεί, θα έδιναν την σημαντική λύση που περιμένετε. Θα ήταν πάντως πολύ διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, ναι. αλλά σας λέω, δεν θέλω να μπούμε τόσο πολύ σε λεπτομέρειες, γιατί είναι καλά, πολύ εξειδικευμένο ναι, δεν έχει το και θέμα. Σημασία. Θα ναι. σας πω όμως το εξής, ότι ενώ αυτές οι επιτροπές δεν έχουν συσταθεί ή καθυστερούν τρομακτικά, mm-hmm. πρόσφατα, από το Μάρτιο και μετά, με μια νέα εγκύκλιο, σχεδόν είναι αδύνατον, του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι, ναι, ναι. είναι αδύνατον να γίνει και η οποιαδήποτε μεταβίβαση κτηρίων εντός της Ερμούπολης, εάν για τον Α ή Β λόγο έχουν κάποια υπέρβαση, η οποία μπορεί να έχει γίνει από το παρελθόν ή από μια οικοδομική παράβαση που έχει γίνει, δεν έχουν καν το δικαίωμα τακτοποίησης αυτών των παραβάσεων για να μπορέσουν να μεταβιβαστούν οι περιουσίες από οικογένεια στα παιδιά τους. Για ποιο λόγο άλλο. Αυτό, γιατί υπάρχει αυτό. Γιατί βγήκε αυτή η εγκύκλωση η οποία τα αποτρέπει και τα απαγορεύει όλα αυτά. Α, τα αποτρέπει, δεν λέει. Τα απαγορεύει. Τα απαγορεύει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί τίποτα από όλα αυτά. Συγχωρείτε, με ποια δικαιολογία. Δεν χωράει στο μυαλό μου για να σας την πω. Σας λέω ότι η στάση του Υπουργείου Πολιτισμού απέναντι στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ερμούπολης και της Ελλάδος, γιατί τη γνωρίζετε την Ερμούπολη, αυτή η κληρονομιά και η κληρονομιά του κάθε τόπου, ναι μεν είναι η κληρονομιά του τόπου αλλά είναι και της Ελλάδος. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Μάλιστα. Γι' αυτό ζητάμε αυτή είναι τη συνάντηση. Είναι ακατανόητο πραγματικά, δεν μπορεί κανείς να το κατανοήσει. Να μην μπορεί να μεταβιβαστεί η περιουσία επειδή υπάρχει κάποια υπέρβαση σε κάποιο κτίριο, ας πούμε. Αν υπάρχει κάποια, μάλιστα, τώρα καταλαβαίνω, γιατί ναι, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε. Υπάρχει τακτοποίηση. Ναι. Παντού υπάρχει τακτοποίηση ναι. και ακούμε συνέχεια, αλλά εδώ λοιπόν δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα. Απαγορεύει και αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό ζητάμε τη συνάντηση. Μπορώ να σας πω πολλά τεχνικά θέματα. Σας είναι, λέω, είναι πραγματικά αυτή η συνάντηση. Αυτό 1300 ακριβώς. Κτίρια, έτσι. Ναι. Είναι τα χαρακτηρισμένα. Ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό κιόλας άνοιξα το θέμα και γι' αυτό. Είναι αρκετές ημέρες που έχετε υποβάλει το αίτημά σας για να συναντηθείτε με την ηγεσία του Υπουργείου για αυτό το θέμα. Είχατε απάντηση τουλάχιστον. Είναι περισσότερο από 15 μέρες, απάντηση 0. Οπότε μάλιστα. θα επανέλθουμε. Μου κάνει εντύπωση δε, το έλεγα και με αφορμή κάποιο άλλο θέμα, ότι ο Υπουργός Πολιτισμού, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ήτανε συχνή επισκέπτρια των νησιών των Κυκλάδων και της Ερμούπολης πάρα πολλές φορές. Αυτά είναι γνωστά νομίζω στους ντόπιους, ιδιαίτερα σε εκείνους που ασχολούνται με την πολιτική από το παρελθόν. Μου κάνει εντύπωση πως δεν αμέσως ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημά σας. Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν απλά φόρτος εργασίας. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου κάπου αλλού. Ναι, καλά, σαφώς αλλά θα υπάρχει πάντως φόρτος. Η στάση του Υπουργείου Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια απέναντι σε αυτό το πρόβλημα ήταν αρνητική. Διότι υπάρχουν και μηχανισμοί στην Αθήνα ναι. οι οποίοι δεν θέλουν να αποκεντρωθούν και να δώσουν αρμοδιότητες σε τοπικά όργανα.
θέλουν να τα έχουν τις αρμοδιότητες και τη σφραγίδα και την υπογραφή στα χέρια τους. Ο μεγάλος βραχνάς. Χωρίς όμως να κάνουν κάτι για να εξυπηρετούν αυτές τις καταστάσεις. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν και μηχανισμοί οι οποίοι σίγουρα το βλέπουν διαφορετικά το θέμα. Μάλιστα, κατανοητό. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τι λέτε. Το θέμα είναι τώρα ότι υπάρχουν δυσκολίες, ότι η Ερμούπολη δεν μπορεί εύκολα να δομηθεί, ειδικά εκεί στον ιστορικό τόπο, ή και να αποκατασταθούν αυτά τα κτίρια, να μην καταρρεύσουν. Κυρία Μαύρου, καταραίουν. Ναι. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε την κατάρρευση ενός ιστορικού εργοστασίου, mm-hmm, του Λαδόπουλου, mm-hmm, κατέρευσε. Περνάς, το βλέπεις και πραγματικά δακρύζεις. Μάλιστα. Και μάλιστα. Γιατί κατέρευσε? Διότι δεν μπορεί, δεν έρχεται κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτά τα κτίρια, διότι δεν μπορεί να παρεύει και να επενδύσει. Και αυτό που πετύχαμε με το Άνης Κουτσοδωρής, ειλικρινά είναι ένα θαύμα. Ναι, και εγώ γι' αυτό είναι το θέτω θαύμα, ναι, και σε γνώση όλων των όσων μας ακούνε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όσοι έχουν επισκεφθεί την Ερμούπολη έχουν δει αυτή την κατάσταση. Οπότε το ότι έστω και ένα, το πρώτο θέλω να πω, κτίριο θα ανακαινιστεί εκ βάθρων, είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα θα αξιοποιηθεί παράλληλα, έτσι. Βεβαίως, είναι, αλλά το σημαντικό. Πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Οπωσδήποτε πρέπει να, πρέπει να τελειώνει. Δεν πάει άλλο. Δεν θέλω να κοιτάξω πίσω. Δεν επιρρύπτω ευθύνες ούτε στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, ούτε στην προηγούμενη νομαρχιακή αρχή ή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση παρελθόντος. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι άνθρωπος που πορεύουμε πάντα κοιτάζοντας το παρόν και το μέλλον. Mm. Γι' αυτό και δεν κάνω ποτέ αναφορές στο παρελθόν. Και λέω το εξής και στην επιστολή μου. Κυρία Υπουργέ, ξεκινάμε από μηδενική βάση, σας παρακαλώ. Ελάτε να το συζητήσουμε. Mm. Δεν με ενδιαφέρει να σας ρίξω ευθύνες σε εσάς για τους 6 μήνες που είσαστε στην κυβέρνηση ή στους προηγούμενους που ήταν 20-30 χρόνια. Mm-hmm. Πάμε από το μηδέν να λύσουμε το πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα υπάρχει. Άρα εφόσον υπάρχει πρόβλημα, οφείλουμε όλοι μαζί να τα αντιμετωπίσουμε. Χωρίς να θρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν, να αναλώνουμε χρόνο για τις όποιες ευθύνες προηγήθηκαν, έτσι, και να έχουμε μια ισοστρέφεια. Τέλος. Τελεία. Ξεκινάμε από σήμερα. Στρογγυλό τραπέζι, πάμε από το μηδέν, αναθεωρούμε τα πάντα και δίνετε λύσεις. Έτσι, ναι, πρέπει να λειτουργεί ο πολιτισμός. Και μου κάνει και εντύπωση που το Υπουργείο Πολιτισμού θα έπρεπε οπωσδήποτε να δώσει μια λύση, γιατί βλέπω, για παράδειγμα, στην Πλάκα, κύριε Λεονταρίτη, κάποια ανακαινισμένα κτίρια που απορώ και πόσοι άνθρωποι και εκεί κατάφεραν να το κάνουν. Έχει γίνει ένα κόσμημα όπου έχουν γίνει αυτά. Φαντάζεστε λοιπόν ποια μορφή ακόμη ωραιότερη θα είχε η Ερμούπολη εάν αυτά τα κτίρια έπαιρναν ζωντάνια. Κυρία Μαύρου, το Υπουργείο δεν πρέπει να είναι, το εκάστοτε Υπουργείο, αλλά μια που μιλάμε για το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν θα πρέπει να είναι ο αποτρεπτικός μηχανισμός παρέμβασης για τη διάσωση είτε... Μα δεν υπάρχει διάσωση εδώ. Δεν υπάρχει διάσωση. Μόνο την καταστροφή διαφυλάτουν. Δυστυχώς. Και εξασφαλίζουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει και διάσωση. Αν υπήρχε διάσωση, όλοι θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Τώρα παλεύουμε για το αυτονόητο. Παλεύουμε για να σώσουμε την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά. Είτε αυτή είναι κτίρια, είτε είναι χώροι πολιτισμού από τη Δήλο μέχρι οτιδήποτε. Ναι, ναι. Δηλαδή, εμένα με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δίνουμε έναν αγώνα για το αυτονόητο. Και ευτυχώς που ξεκίνησαν οι χορηγίες και για αυτά, επειδή αναφερθήκατε στη Δήλο και φιλοξένησα χτες το προϊστάμενο της εφορίας των Κυκλάδων, αρχαιοτήτων. Και ευτυχώς που ξεκίνησε με αυτό τον τρόπο ο κύριος Αθανασούλης. Οφείλω να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή, ναι, ο κύριος Αθανασούλης ήταν ανοιχτός, ακριβώς. Και πρέπει να τα λέμε δημόσια. Στις χορηγίες. Και προχωρούν πολύ σημαντικά τμήματα στη Δήλο, για παράδειγμα, ή και αλλού αναδεικνύονται. Κύριε Λεονταρίτη, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είναι και αρχή του χρόνου και οπωσδήποτε θα θέταμε και κάποια σημεία έτσι για να τα εξετάζουμε από καιρού εις καιρών. Αλλά δυστυχώς πέρασε ο χρόνος με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω να σε ευχαριστήσω και πραγματικά θέλω να τα ξαναπούμε εάν... Και εφόσον ευελπιστώ, θα έχετε απάντηση και συνάντηση με την Υπουργό. Ναι, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει οπωσδήποτε η συνάντηση. Σας είπα προηγουμένως ότι θέλω να πιστεύω ότι είναι ο φόρτος εργασίας που ενδεχομένως υπήρχε αυτό το χρονικό, ναι, διάστημα. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει, μακάρι, συνάντηση. Και διαισθάνομαι, ναι, δεν ξέρω αν είναι από τη φύση μου ή κάτι άλλο, διαισθάνομαι ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα
μετά από αυτή τη συνάντηση. Μακάρι και να είναι όμως διασφαλισμένα, γιατί στα λόγια, με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα. Με τα λόγια περνούν τα χρόνια, έτσι λέει. Με τα λόγια περνούν τα χρόνια. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Λεονταρίτη. Και πάλι καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.